είδατε την Ευγενία Τζένι Γεωργοπούλου. Αθλητική συνάντηση με ένα πανέμορφο μοντέλο παύλα αθλήτρια προπονήτρια. Έχετε φανταστεί τον υποφαινόμενο πολεμικό ανταποκριτή? Καλοπροαίρετα το λέω, έτσι. Βρέθηκα στην Πάτρα, όπου υπάρχουν τα πάντα, σε ένα πεδίο μάχης, και έκανα όχι τον διαιτητή, έκανα μία αθλητική συνάντηση. Πάμε να τη δούμε και αυτή. Ο αθλητικός δικαστής γίνεται πολεμικός δικαστής, αν είναι δυνατόν, με την πανοπλία μου εδώ, όπως βλέπετε. Εδώ στην έξω, στις Σιτιές, και συγκεκριμένα στο αθλητικό κέντρο του Άτλα, πληροφορήθηκα ότι υπάρχει ένας σύλλογος χρωματολέσκι, δεν ξέρω τι γίνεται, γι' αυτό φόρεσα και όλα αυτά τα πράγματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο αθλητικός δικαστής, μια και είναι και πολεμικός ανταποκριτής πλέον, κλέβει τη δόξα κάποιον, σιγά σιγά θα μπω μέσα, θα μπουκάρω, να πληροφορηθώ το τι γίνεται εδώ, εδώ πραγματικά, στις Σιτιές, στο αθλητικό κέντρο Άτλας. Σε λίγο θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε όλα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πλέον ο αθλητικός δικαστής, πολεμικός δικαστής τώρα. Θα πούνε κάποιοι αυτοί που κάνουν τα πολεμικά ρεπορτάζ, μα ο Αστερίς θα μας φάει και τη δουλειά. Όχι ρε παιδιά, μην φοβόστε τίποτα. Βρέθηκα λοιπόν εδώ, όπως βλέπετε, στο αθλητικό κέντρο του Άτλα, στις Σιτιές. Και δίπλα μου είναι ένας ωραίος άντρας, είτε ξυρίζεται είτε δεν ξυρίζεται, είναι ωραίος. Αλέξανδρος Κυρσανίδης. Κύριε Κυρσανίδη, καλημέρα. Καλημέρα και εσάς. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Εδώ, όπως διαπίστωσες, έχουμε ένα πεδίο χρωματοσφαίρισης, ή όπως θα λένε, ακούγεται τώρα, το paintball. Έχουμε φτιάξει το Patras Paintball Village. Όπως θα είδες από τα πλάνα, ένα μικρό χωριουδάκι εγκατελειμμένο με τις γέφυρες και όλα τα εμπόδια, και προσπαθεί κάθε ομάδα να χρωματίσει μια την άλλη. Τι είναι το paintball? Το paintball είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται σε παιδί από δύο ομάδες, οι οποίες προσπαθούν να επιτύχουν κάποιο σκοπό. Συνήθως να κατακτήσουν τη σημαία της αντίπαλης ομάδας ή να κατακτήσουν τη βάση της άλλης ομάδας. Ο κάθε παίκτης προσπαθεί να μαρκάρει, να διώξει δηλαδή από το παιχνίδι παίκτες αντίπαλης ομάδας, χρησιμοποιώντας τους μαρκαδόρους ή τα όπλα της χρωματοσφαίρισης που τα λέμε. Και τα λέμε μαρκαδόρους γιατί τα όπλα αυτά δεν σκοτώνουν, αλλά χρωματίζουν. Οι μπύλες οι οποίες παίζουν περιέχουν και αυτές χρώμα ειδικό που χρωματίζει για λίγο τα ρούχα που μετά φεύγουν πολύ εύκολα. Είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι καθόλου επικίνδυνο, γιατί λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και έτσι είναι για όλους. Και για όλους, δηλαδή και από μικρά ή από μικρές ηλικίες, από 8 χρονών και πάνω, εύκολο για να παίξουν. Μάλιστα. Συμμετέχουν άντρες και γυναίκες ή μόνο άντρες? Άντρες και γυναίκες. Και περισσότερο γυναίκες όταν έχουν ψυχή, δυναμικές γυναίκες, έτσι. Πίστεψέ με, γυναίκες έρχονται και βγάζουν περισσότερο πάθος. Πάθος στο παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτά εδώ τα πιστόλια πίσω, τι είναι αυτά, για εξηγήστε μας. Είναι αυτά τα πιστόλια, όπως σας είπα. Οι μαρκαδόροι. Μάλιστα. Οι οποίοι είναι αυτό που γίνει το παιχνίδι, που μπορεί να παίξει και να βγάλουν, να γίνει το παιχνίδι μας ωραίο. Βλέπω και στρατιωτικές στολές εκεί πέρα και τέτοια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Να δώσουμε λίγο ζωντάνια, λίγο χρώμα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Πραγματικό πόλεμο, έτσι. Κανονικά, κανονικά. Ο πόλεμος αυτός γίνεται όλη την ημέρα, τη νύχτα? Ποιες είναι ώρες λειτουργίας? Εφόσον έχουμε κλείσει ραντεβού, ξεκινάμε από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Ποια είναι η καλύτερη χάρη, τη νύχτα που γίνεται ξέρω εγώ τι ή την ημέρα? Κάθε ώρα έχει το δικό της χρώμα και ομορφιά. Ούτως ή άλλως εμείς και το βράδυ ακόμα έχουμε τις προβολείς που μπορούμε να καλύψουμε άντα και να βλέπεις και να ευχαριστηθείς το παιχνίδι σου. Μάλιστα. Οι ομάδες που συμμετέχουν, κατά πόσα άτομα είναι κάθε μία ομάδα? Είναι το ελάχιστο 8 άτομα, 4 για κάθε ομάδα. Και ξεκινάμε με maximum 7, τα 7 για κάθε ομάδα, 14 άτομα. Και ο λόγος είναι για να έχουμε την ασφάλεια των παιχτών μέσα. Μάλιστα. Από ό,τι είδα,
υπάρχει και ένας διαιτητής. Δεν το πίστευα, αλλά βλέπω όμως ότι εδώ υπάρχει και διαιτητής με σφυρίχτρα. Πρέπει να υπάρχει διαιτητής, γιατί πρέπει να προσέχει να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και να ελέγχει κιόλας αν κάποιος έχει χρωματιστεί. Γιατί είναι και κάποιοι παίχτες που πανικαθαρίζονται. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Τη στιγμή που υπάρχει ο προθάλαμος που βλέπουμε εδώ, υπάρχουν τα εφόδια, δηλαδή τα μπιστόλια, μην παρεξηγηθώ, και τα χρώματα, οι σφαίρες που λέμε. Γίνεται ο έλεγχος από το διαιτητή? Ο έλεγχος γίνεται από το διαιτητή αν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Να βάζουν ασφάλεια στο όπλο που πρέπει, να έχουν το προστατευτικό καπάκι που παίρνει το όπλο μπροστά πριν μπουν μέσα στο χώρο, να φοράει ο παίχτης τη μάσκα του. Και γενικά ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται πριν μπουν μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Να πω τώρα κάτι άλλο. Είναι γεγονός ότι ο διαιτητής όταν βλέπει κάποια παράβαση σφυρίζει, και ποια είναι αυτή η παράβαση? Η παράβαση είναι πρώτα απ' όλα να μην βγάλει κάποιος τη μάσκα του. Να μην ρίξει από κοντινή απόσταση. Να έχει γενικά να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας. Να μην ρίχνει τυφλές βολές, να βλέπει δηλαδή που είναι ο παίκτης του και να δίνει και εντολές μέσα στους παίκτες για να παίξουν με στρατηγική και να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Μάλιστα. Ηλικίες μέχρι ποια ηλικία? Δεν υπάρχει ηλικία. Δεν υπάρχει. Από 8 χρονών που είναι ο μικρότερος και όσο πάρει. Έχουν έρθει πάρα πολλοί παίκτες. Έτσι μπορείτε να μας πείτε σημαδιακά τι ηλικία με την πιο μεγαλύτερη ηλικία, για να δώσουμε το στίγμα ότι κάποιοι άνθρωποι το γουστάρουν αυτό που έρχονται και κάνουν, και θα πρέπει λοιπόν όταν τους αρέσει αυτό να έρχονται. Δηλαδή έχουμε δει και 60-άριδες. Έχουμε δει 62 ετών. Μάλιστα. Έχει έρθει, έχει παίξει, το έχει ευχαριστηθεί, γιατί γυμνάζεις και το μυαλό και το σώμα και εκτονώνεις κιόλας. Μάλιστα. Πόση ώρα κρατάει κάθε έτσι ένας αγώνας? Είναι μέχρι να τελειώσουν οι σφαίρες? Ο κάθε αγώνας διαρκεί μια μισή ώρα. Σφαίρες ανάλογα πόσο θέλει να παίξει ο καθένας, γεμίζει, γιατί άλλοι ρίχνουν λιγότερες, παίζουν με τακτική, άλλοι ρίχνουν συνέχεια σφαίρες και τις χαλάνε πιο γρήγορα. Υπάρχει ο τιμοκατάλογος που γνωρίζουν για να προμηθεύονται τις έξτρα σφαίρες. Και πράττουν ανάλογα. Πράττουν για ο καθένας ανάλογα. Σωστά. Να ρωτήσω κάτι. Στις ομάδες υπάρχουν προπονητές όπως υπάρχουν και στις άλλες ομάδες? Γιατί εδώ όταν μιλάμε για ομαδικά, καταλαβαίνεις ότι λέω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος που να κάνει κουμάντο. Ή ο καθένας μπαίνει μέσα και όπου βγει και όποιο πτώμα δούμε κάτω. Υπάρχουν οι ομάδες, κάποιες έχουμε φτιάξει κάποιες ομαδούλες εδώ πέρα, οι οποίες οι παίκτες ίδιοι μέσα δίνουν τις εντολές τους. Για την ώρα όμως έρχονται απλά για την ευχαρίστηση, παρέες όπως είμαστε όλων των ηλικιών, και παίζουν, το ευχαριστιόνται και δεν έχουν στήσει ακόμα τις πάρα πολλές ομάδες. Μάλιστα. Βλέποντας εδώ έτσι στο αθλητικό κέντρο, βλέπουμε ότι περνάνε ωραία, ευχάριστα, μια και υπάρχει και το ανάλογο κηλικείο για ένα καφέ, για οτιδήποτε. Άρα λοιπόν εδώ έρχομαστε και για ξεκούραση και να χαζέψουμε και να παίξουμε. Τα έχουμε όλα. Σωστά. Έχουμε το χώρο του καφέ που μπορεί να φιλοξενήσει πολλά άτομα, μπορεί να καλύψει παιδικά πάρτι και μπορεί να χαρεί δηλαδή κάθε παιδάκι και να περάσει πολύ όμορφα. Μάλιστα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να, όπως είμαι έτσι έτοιμος με το κρανάκι μου εδώ, με τη μάσκα μου, με τα σχετικά μου, για να μπω μέσα να καταγράψω κάποια πράγματα, έτσι? Τη μάσκα θα τη βγάζουμε, γιατί θα σε βγάλει ο διαιτητής έξω όμως. Μάλιστα. Δηλαδή η μάσκα προστατεύει, δηλαδή είναι επικίνδυνο να μου βγάλει κανένα μάτι και τέτοια πράγματα? Επειδή είναι η μπίλια, αν όχι να μου το βγάλει, να με βάψει, να με χρωματίσει. Θα σε χρωματίσει. Επειδή όμως είναι μπίλια και δεν θέλουμε να πάει στο πρόσωπο, γι' αυτό φοράμε τη μάσκα για να προστατευτούμε. Μάλιστα. Έχουμε πολλές μάσκες εδώ? Δηλαδή αυτές οι μάσκες τις αγοράζει κάποιος ή είναι για τις ομάδες που συμμετέχουν? Είναι μέσα στη συμμετοχή του κάθε παίχτη. Έχουμε τον πλήρη εξοπλισμό εμείς, που είναι η μάσκα, είναι το περιλέμιο, είναι ο θώρακας που φοράς, το όπλο και οι βασικές μπίλιες που δίνουμε στην αρχή. Είναι υποχρεωτικός αυτός ο εξοπλισμός να τον φοράμε και εμείς μπορούμε να καλύψουμε μέχρι και 70 άτομα να παίξουν σε μία μέρα ταυτόχρονα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ πάντα επιτυχίες και μην παρεξηγηθώ, ο αθλητικός δικαστής θα ξαναμπουκάρει να κάνει έτσι την πολεμική του ανάκριση. Ελεύθερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάναμε ένα μικρό διπορικό σε αυτό εδώ το χώρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
για να μπω μέσα και να τα καταγράψω και να μιλήσω με τον κύριο Αλέξανδρο Κυρσανίδη, έπρεπε να φορέσω τη μάσκα μου, αυτά εδώ, χρωματίστηκα και λίγο. Τώρα δεν ξέρω αν είχαν δώσει εντολή από την Ηλία, από την Αχαΐα για να με καθαρίσουν, αλλά έχετε υπόψη σας ότι ο αθλητικός δικαστής δεν τελειώνει με τίποτα, ούτε με χρώματα, ούτε με αποχρώματα. Μόνο με καμιά σφαίρα. Έτσι τα λέμε, γνήσια σφαίρα. Αυτά επί του παρόντος και θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανακαλύψουμε εδώ και άλλα γεγονότα που γίνονται. Και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney.
Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Μα είναι μόνο 300. Πώς θα καταφέρουν, τι πίνουν, μόνο μέλα να ζωμώ. Όχι, και λακωνία πορτοκάλι φυσικό χυμό. Μου έρχεται φιάλτης. Φυσικός χυμός πορτοκάλι λακωνία. Απολαυστικός χυμός από τα φημισμένα πορτοκάλια λακωνίας. Πίνεις χυμό σαν Έλληνας.